επιτελικό κράτος κάει και στον Εύρο και πνίγει και στη Θεσσαλία. Μιλάμε για έναν εφιάλτη που ζει ο λαός σε αυτή την περιοχή που ακόμα αυτές τις ώρες είναι εγκλωβισμένος κόσμος. Αυτές τις ώρες προέχει λοιπόν να υπάρξουν όλα αυτά τα μέτρα έτσι ώστε να απεγκλωβιστεί κόσμος, να σωθεί κόσμος, να σιτιστεί κόσμος, γιατί έχει να φάει δύο μέρες και έχει να πιει νερό άλλες δύο μέρες και τρεις. Και είναι απαράδεκτο. Οι ευθύνες προφανώς δεν είναι στους κατοίκους, ούτε στη βροχή. Οι ευθύνες λοιπόν είναι σε αυτό το κράτος, το οποίο δεν δίνει δεκάρα για τον λαό. Το λέμε έτσι καθαρά. Δυστυχώς τα έργα αυτά που είναι για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού μας δεν είναι επιλέξιμα. Αυτό λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα τώρα έχουν απενταχθεί έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απεντάχθηκαν τέτοια έργα αντιπλημμυρικά. Έγιναν αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία. Εδώ λένε πολλά για τον αγοραστό, ναι. Τα οποία ενώ έχει... λένε ότι έχουν δοθεί αρκετά εκατομμύρια, επειδή ακριβώς οι επιστήμονες λένε ότι εκεί υπάρχει σοβαρό θέμα. Λοιπόν, και αποδείχτηκε το αποτελέσματος, κύριε Νιφλή, ότι δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα, με αποτέλεσμα να πνίγεται ο λαός μας. Και επίσης... Αλλά τι φταίει, εδώ, όταν λέμε απαραίτητα έργα, δεν έγιναν αρκετά, φαγώθηκαν λεφτά, κύριε Νιφλή, να το πω έτσι. Όλοι μιλούν για κλιματική κρίση, δεν είναι, έτσι. Και κλιματική αλλαγή. Να το δεχτούμε λοιπόν αυτό. Αφού λοιπόν λέτε, εδώ και χρόνια, μία πενταετία, μία εξαετία, μιλούν για την κλιματική αλλαγή και κρίση. Παίρνεις τα αντίστοιχα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίσεις αυτά τα νέα φαινόμενα που λες ότι είναι ακραία και επιδεινώνουν τη ζωή του λαού μας ή και ευθύνονται για νεκρούς και για καταστροφές. Δεν πάρθηκαν τέτοια μέτρα, κύριε Νιφλή. Ναι. Δεν πάρθηκαν. Όταν δίνεται 0,04% για την πυροπροστασία από τον κρατικό προϋπολογισμό, 0,04% σημαίνει ότι είναι έγκλημα. Είναι εγκληματική αυτή η πολιτική σε βάρος του λαού μας. Ναι. Έχει συμβάλει λοιπόν όλη αυτή η καταστροφή των δασών σε αυτές τις μοίρες. Να ρωτήσω τώρα εσάς. Μπαίνετε στη διαδικασία έβρεσης αυτού που λέμε κοινού τόπου να λυθούν μερικά ζητήματα. Εάν υπάρξει πρόθεση αυτή. Δηλαδή, δεν υπάρχει, δεν το εξηγήσαμε. Είπατε και προηγουμένως, έγινε συζήτηση για τις φωτιές στη Βουλή. Και εκεί... ο Γενικός Γραμματέας, ο Παφίλης, τέλος πάντων, γιατί είναι υπογραμματέας, είπε ακριβώς για τις πλημμύρες που έρχονται. Ναι, ναι. Γιατί ήδη φαινόταν το θέμα ότι εδώ πάμε σε ένα άλλο φαινόμενο πια με τις πλημμύρες, όπου ο λαός θα πνιγεί. Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Πάρθηκαν ένα μέτρο πέρυσι, είχαμε τον Ιαννό πριν από 2 χρόνια, 3. Ναι, ναι. Και εκεί φάνηκε καθαρά ότι εδώ η κυβέρνηση έπρεπε να πάρει μέτρα. Χθες, όχι τώρα που τα συζητά, για αυτό το θέμα. Είπατε προηγουμένως μία συνεννόηση για το θέμα των έργων. Να γίνονται γρήγορα. Αν τους υπάρχουν συνεννοήσεις. Οι fast track διαδικασίες για το ελληνικό βγήκαν σύμφωνες όλες τις δυνάμεις. Με αποτέλεσμα ο Λάτσης να τους λέει μπράβο σας και σας ευχαριστώ. Λέτε όταν θέλουν, γίνονται, όταν δεν θέλουν. Βεβαίως, γιατί εκεί έχει να κάνει με επιχειρηματικά συμφέροντα και με κέρδος. Ενώ όμως εδώ δεν είναι έργο που φέρνει ο κέρδος, έχει όφελος για αυτό που θα το κατασκευάσει. Ναι, έτσι ναι. Λοιπόν αφήνουν τον λαό στο έλεος των φυσικών φαινομένων, να το πω έτσι. Ναι. Και επειδή λοιπόν είναι εδώ... είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι θέλει ο λαός να δείξει και την αλληλεγγύη του, αλλά και να σταθεί απέναντι τώρα και να απαιτήσει, να διεκδικήσει αυτά τα μέτρα που είναι αναγκαία για να προστατεύεται η ζωή του λαού μας. Κύριε Νιφλή, αύριο έχει μια συγκέντρωση των Θεσσαλών που ζουν στην Αττική. Ναι. Και αυτό που καλούν τους Θεσσαλούς στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, έχουν ένα σύνθημα. Πνίξατε τον κάμπο, θα σας πνίξει η οργή μας. Η οργή του λαού περισσεύει στη Θεσσαλία. Και πιστεύω ότι αυτή η οργή δεν πρέπει να μείνει εκεί. Πρέπει να γίνει διεκδίκηση. Και διεκδίκηση τέτοιων έργων αναγκαίων που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια για να διασφαλιστεί η ζωή του λαού μας. Ναι. Πρέπει να γίνει διεκδίκηση για τις αποζημιώσεις. Είναι γνωστό ότι ακόμα...
άνθρωποι που επλήγησαν από τον Ιαννό δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις. Ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει. Ισχύει αυτό που λέτε. Από την άλλη πλευρά, είναι... σήμερα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα είναι fast track. Για να χρησιμοποιήσω τον όρο που έτσι έλεγε και τον Ιαννό. Σε ντετέ για τον Ιαννό έλεγε fast track. Και ότι έχει επικοινωνήσει ήδη με την κυρία Φωτεινιδάκη και τα λοιπά. Καμία εμπιστοσύνη, κύριε Νιφλή. Και ο κόσμος ο οποίος έζησε τον Ιαννό και ακόμα δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Δεν πρέπει να δώσουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους για να αποζημιωθούν για τις ζημιές που πάθανε και για τα ζώα τους και για την αγροτική παραγωγή και για τα σπίτια τους και για όλα αυτά που χάσαν το βιό τους. Ελάτε, κύριε Κατσότη. Δεν αποζημιώνονται οι άνθρωποι, οι νεκροί, που είναι αποτέλεσμα αυτής της ακραίας πολιτικής. Είναι άλλο μέρος, γιατί εδώ είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι της κουβέντας, γιατί οι αποζημιώσεις. Εδώ δεν μιλάμε για μερικές. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καλιάνο, εδώ δεν μιλάμε. Είναι μέτρα. Μην τα θέτετε έτσι. Επειδή είστε. Γιατί είπε ο Γιώργος Κατσότης. Όχι, θεωρώ ότι. Η ακραία πολιτική ευθύνεται για τους. Βέβαια, αυτή που δεν παίρνει μέτρα, κύριε Καλιάνο. Τα θέτουμε έτσι. Δηλαδή δεν φταίει. Άμα παίρνονται μέτρα, διασφαλίζει τη ζωή του λαού. Παχτολό δισευρώ δίνονται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ δεν πάνε εκεί που πρέπει να διασφαλιστεί η ζωή του λαού μας. Καλιάνο, οι επιστήμονες δεν βρίσκουν, δεν έχουν λύση για αυτά τα φαινόμενα. Δεν έχουν λύση έτσι ώστε να μην πλημμυρίζει χαμοστέρνας που λέμε τόσα χρόνια ή η Πειραιός. Προτείνουν λύσεις. Βεβαίως. Και οι μηχανικοί έχουν δώσει λύσεις. Όμως γιατί δεν γίνονται αυτά τα έργα? Γιατί δεν γίνονται? Εντάξτε, είναι πολιτική προτεραιότητα. Δεν είναι προτεραιότητά τους. Δεν είναι προτεραιότητα. Συνεχίζει να δίνει αγώνες. Ναι, προφανώς. Και ναι, δεν θα πάψει. Ωστόσο όμως μέσα στους ναυτεργάτες υπάρχουν και τα τσιράκια των εφοπλιστών. Αυτά που είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Αυτοί δηλαδή. Είναι δολοφόνοι. Στην ουσία δολοφόνοι. Αυτά τα τσιράκια των εφοπλιστών. Βεβαίως. Γιατί εδώ που τα λέμε. Υπάρχουν οι στόχοι. Οι επιχειρηματικοί στόχοι. Υπάρχει αυτό που λέει ότι πρέπει να πας γρήγορα, να ξεφορτώσεις γρήγορα, να φύγεις γρήγορα. Γι' αυτό και δεν ο καταπέλτης φεύγει, φορτώνεται όταν φεύγει το καράβι. Το οποίο είναι και παράνομο. Το οποίο είναι και παράνομο. Αυτό όμως το κάνουν συνέχεια. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν τηρούν αυτούς τους νόμους, τους ελάχιστους που διασφαλίζουν την ασφάλεια των επιβατών. Ναι. Και εδώ υπάρχουν μεγάλες ευθύνες και όχι βέβαια μόνο στους ναυτεργάτες, για την ασφάλεια των επιβατών, αλλά κυρίως στις εταιρείες οι οποίες έχουν τους στόχους της αύξησης της κερδοφορίας. Εγώ θέλω να πάω λίγο παρακάτω. Λέμε λοιπόν επειδή υπάρχει λοιπόν το ζήτημα και έχουν αποδειχθεί ότι πέρα από αυτό που τον έσπρωξε, ο οποίος πρέπει να καταδικαστεί έτσι κι αλλιώς δολοφόνος είναι. Αλλά και οι άλλοι, ο καπετάνιος, ο οποίος έφυγε. Πήρε το καράβι και έφυγε. Αυτό είναι ανήκουστο. Είναι ανήκουστο. Υπάρχει το άλλο. Να βάλω και μία άλλη παράμετρο στο θέμα. Ότι ίσως, εγώ τουλάχιστον θα υποστηρίξω ότι αν υπήρχε ο λιμενικός εκεί στο σημείο, θα είχε. Και εδώ επιστρέφουμε σε κάτι άλλο. Σωστό είναι αυτό. Προσέξτε τώρα γιατί. Η ευθύνη λοιπόν είναι πολιτική και πάλι. Ότι δεν διασφαλίζεται και με την ύπαρξη λιμενικών αυτό που λέμε η ασφάλεια των μεταφορών και των επιβατών. Και εδώ, για το προηγούμενο, για να μην περάσει έτσι, πρέπει να σας πω ότι τα ναυτεργατικά σωματεία βγάλαν ανακοίνωση καταδίκης. Έχετε δίκιο. Έτσι, αυτών του πληρώματος, γιατί δεν είναι όλοι οι ναυτεργάτες δολοφόνοι, αυτοί οι συγκεκριμένοι, με αυτή την πράξη που έγινε στον Πειραιά.